Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική, τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Σκυλακάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Τσένο. Λοιπόν, θέλω να. Τώρα θα μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρες εκπομπές για το θέμα των αρμοδιοτήτων σας, αλλά θέλω λίγο να ξεκινήσουμε λίγο από τα πολιτικά και να πάμε λίγο στα οικονομικά. Θέλω να μου πείτε το εξής. Εάν θεωρείτε ότι αυτό το οποίο είδαμε στη Βουλή με την πρόταση Μομφής, αυτό το οποίο παρατηρούμε ως αντιπολιτευτική τακτική από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Πολάκη, με τα φαινόμενα πολακισμού, όπως λέω εγώ χαρακτηριστικά, εάν θεωρείτε ότι εντάσσονται σε ένα σχέδιο να μπει η χώρα σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, δηλαδή να επιστρέψουμε στην εποχή του 2012, το είπε νομίζω και ο Πρωθυπουργός, και αν αυτό επί της ουσίας μπορεί να επηρεάσει την σταθερότητα, αν δηλαδή μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική αστάθεια, να δώσει λάθος μήνυμα στους επενδυτές, κύριε Υπουργέ. Αυτό θα συνέβαινε μόνο αν η κυβέρνηση παρασυρώταν σε μια τέτοια ολιστηρία τραπό. Κατά τη γνώμη μου, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει σχέδιο. Αντίθετα, υπάρχει μια τεράστια αμηχανία. Μια αμηχανία που οφείλεται στο γεγονός ότι σε μια στιγμή που θα έπρεπε η κυβέρνηση να είναι στη χειρότερη δυνατή θέση, ξέρετε, λίγο μετά τα μέσα της πρώτης τετραετίας, είναι παγκοσμίως οι κυβερνήσεις είναι πιο αδύναμες και ειδικά να αντιμετωπίζουν τεράστιες εξωγενείς κρίσεις όπως η δική μας, και παρόλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μακράν πίσω στις δημοσκοπήσεις και ασφωνάζει για αυτές και απειλείται η θέση του ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ξέρετε τι συμβαίνει. Σημαίνει το εξής. Υπάρχει ένα ρητό που λέει: άμα δεν ξέρεις τι να κάνεις, κάνεις αυτό που ξέρεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρει τι να κάνει και κάνει αυτό που ξέρει, δηλαδή φωνάζει, κάνει μια ακραία πολιτική και πολύ τοξική, με ύβρις, με όλα αυτά, γιατί αυτό ξέρει να κάνει. Αυτό έκανε μια φορά πετυχημένα, γιατί συνέβαινε μια τεράστια κρίση στη χώρα το 12 και μπόρεσε να υποφεληθεί, αλλά δεν είναι κάθε μέρα του Αγιαγή. Το ερώτημα είναι βεβαίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να μπει σε μια παρατεταμένη και να σύρει και την κυβέρνηση σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, ξεκίνησε από την πρόταση του κυρίου Τσίπρα να πάμε σε εκλογές. Είδαμε πρόταση Μομφής εναντίον της κυβέρνησης. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε, λειτουργεί λίγο και ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Και ναι, μεν ο Πρωθυπουργός λέει εκλογές στο τέλος, γιατί αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να δώσει ένα σήμα πολιτικής σταθερότητας και εσωτερικά αλλά και στο εξωτερικό. Απ' την άλλη όμως έχω την αίσθηση ότι μερικές φορές λέγε κάποια πράγματα λειτουργούν και ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Να σας πω, υπάρχει παροιμία πέσε το κοπέλι. Κάνε την κυρά να θέλει, καταλάβατε, ναι, έτσι ακριβώς. Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει για τον εξής λόγο. Η στάση του κ. Τσίπρα δεν είναι γιατί θέλει εκλογές. Η στάση του κ. Τσίπρα είναι ότι έχει τεράστια σοκομματικά προβλήματα. Και επειδή έχει τεράστια σοκομματικά προβλήματα και αυτή την στρατηγική αμηχανία, κάνει αυτό που ξέρει, δεν ξέρει να κάνει και κάτι άλλο. Εμείς τώρα, εάν ακολουθήσουμε μια αδύναμη αντιπολίτευση στα δικά της προβλήματα, θα ήμασταν, αν το κάνουμε, θα ήμασταν άξιοι της μοίρας μας. Δηλαδή, θα ήταν τεράστιο πολιτικό λάθος. Οι κυβερνήσεις είναι εκεί για να δρουν και να επικοινωνούν άμεσα με τους πολίτες. Αυτό είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα. Ότι μπορούν να κάνουν, εφόσον δουλεύουν καλά, τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Αυτό είναι το στοίχημα για μια κυβέρνηση. Εκεί βρίσκονται και οι αποτυχίες, όπου υπάρχουν και πάντα υπάρχουν αποτυχίες, και εκεί πρέπει να βρεις τις επιτυχίες. Η οικονομία μπαίνει σε μια πολύ καλύτερη περίοδο, η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο σε μια περίοδο που θα φύγει η πανδημία και θα αναπτυχθεί ταχύτερα η οικονομία, να μην περιμένει και να κάνει τις εκλογές στην ώρα της, πόσο μάλλον που έχουμε και την περιπέτεια της αυτής αναλογικής μπροστά μας, που με κανένα τρόπο δεν θα ήθελες που δημιουργεί μια αστάθεια από τη φύση της, και συνεπώς δεν θα έπρεπε με κανέναν τρόπο να
πολλαπλασιάσει την αστάθεια που έχει πολύ βλαπτικές οικονομικές συνέπειες. Ωραία. Άρα αντιλαμβάνομαι για ποιον λόγο λοιπόν δεν μπορούμε να συζητάμε καν για το θέμα των πρόεδρων εκλογών. Απ' την άλλη όμως, κύριε Υπουργέ, θέλω να μου πείτε το εξής. Μήπως υποτιμήσατε σαν κυβέρνηση το κομμάτι της ενεργειακής κρίσης? Και ρωτώ το εξής. Ρωτώ για το εξής. Για τον εξής λόγο. Βλέπω τις αναλύσεις, οι οποίες λένε ότι υπάρχει πιθανότητα όχι να μην ξεμπερδέψουμε στο πρώτο εξάμεινο, ούτε καν στο δεύτερο. Να έχουμε αυτή την κρίση παρατεταμένη ακόμα και για την επόμενη χρονιά. Προφανώς είναι ξεκάθαρο αυτό. Κάποια στιγμή αυτό θα φτάσει. Βλέπουμε τον πληθωρισμό όπως εξελίσσεται. Θα φτάσει στο καλάθι της νοικοκυράς, όπως λέμε. Αυτό επηρεάζει τους ψηφοφόρους. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι η τσέπη επηρεάζει την ψήφο. Επηρεάζει όμως, και θέλω να μου απαντήσετε, και τους σχεδιασμούς σας. Επηρεάζει τον προϋπολογισμό. Επηρεάζει τους ρυθμούς ανάπτυξης. Επηρεάζει την κατανάλωση. Αυτή με τη σειρά της θα επηρεάσει τους φόρους στους οποίους υπολογίζετε. Έχει δύο πτυχές αυτή η υπόθεση. Η μία πτυχή είναι ότι προφανώς όταν αυξάνονται διεθνή αγαθά που κατά κύριο λόγο δεν παράγονται στην Ελλάδα, το ΑΕΠ μας μειώνει. Όταν δηλαδή το φυσικό αέριο αυξάνεται κατά 10 ευρώ, εμείς που ξοδεύουμε ένα μεγάλο όγκο φυσικού αερίου για ηλεκτρισμό κυρίως και, λίγο, και αρκετά λιγότερο για θέρμανση, χάνουμε 600 εκατομμύρια ευρώ όλοι. Πώς τα χάνουμε? Τα χάνουμε στην ουσία με την αύξηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά ένα βαθμό. Αυτό, η απώλεια αυτή, ένα κομμάτι της το κάνει πιο ελαφρό η κυβέρνηση παρεμβαίνοντας, αλλά η δυνατότητα να παρέμβεις και να μηδενίσεις μία μείωση του εθνικού πλούτου δεν υπάρχει. Διότι μειώθηκε ο εθνικός πλούτος όταν αγοράζεις κάτι ακριβότερα απ' έξω. Τι θα κάνει? Θα πας και θα βάλεις ένα πιστόλι στον κρόταφο αυτών που σου πουλάνε φυσικό αέριο? Δεν θα σου πουλήσουν. Προφανώς όχι. Αυτό είναι όμως η μακροανάλυση. Εδώ πρέπει να πάω. Εγώ θέλω να πάμε και στη μικροανάλυση. Δηλαδή θέλω να πάμε στα νοικοκυριά, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και στις επιχειρήσεις, δηλαδή, να σας πω ας πούμε για παράδειγμα, βλέπω από το ρεπορτάζ τις εταιρείες που πουλάνε ρεύμα, δραστηριοποιούνται στην ηλεκτρική ενέργεια, να λένε ότι εγώ θέλω να φύγω, να ας μειωθεί και το μερίδιο που έχουμε στη μεσαία τάση. Μεσαία τάση, να εξηγήσουμε στον κόσμο, είναι μικρές βιομηχανίες, βιοτεχνίες, η παραγωγή που έχουμε, δεν έχουμε και πολλές επιχειρήσεις που να χρειάζονται υψηλή τάση, και να λένε θα πάμε στους μικρούς πελάτες. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια ότι το ενεργειακό είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ένα συγκεκριμένο. Έχει και πολιτικές επιπτώσεις. Αυτό λέτε. Αυτό λέω. Έχει πολιτικές επιπτώσεις. Δεν μπορεί να μην έχει πολιτικές επιπτώσεις. Προφανώς. Γι' αυτό και η κυβέρνηση παρεμβαίνει. Τώρα παρεμβαίνει και σε επιχειρήσεις μειώνοντας στο 50% την επιβάρυνση, την αύξηση στην πραγματικότητα που μας έρχεται διεθνώς. Αλλά η πρόβλεψη που κάνατε ότι θα είναι η ίδια πίεση με αυτή που νιώσαμε τους τελευταίους μήνες και στο προβλεπτό μέλλον, είναι μια πρόβληψη, θα σας έλεγα, παρακινδυνευμένη. Γιατί υπάρχει μια εγγενής αβεβαιότητα που οι αγορές έχουν προεξοπλίσει στο φυσικό αέριο, που είναι η Ουκρανία, η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα τελειώσει. Δεν μπορεί να υπάρχει αιωνίως. Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά αν δεν έχουμε το χειρότερο σενάριο και δεν έχουμε μια μείζωνα διεθνή κρίση πρόσθετη, ότι δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Αλλά εάν δεν υπάρχει αυτό, με μαθηματική βεβαιότητα θα μειωθεί το φυσικό αέριο. Δεν θα επανέλθει, κατά τη γνώμη μου, το μεσοπρόθεσμο διάστημα στα πρώτης κρίσης, αλλά θα πάει σε κάτι πολύ πολύ πιο διαχειρίσιμο που θα το απορροφήσει η οικονομία χωρίς δυσκολία, και ταυτόχρονα, καθώς θα αποκλιμακώνονται οι τιμές των ναύλων και κάποιων άλλων αγαθών που είχαν πάει στα ουράνια λόγω τέλους της πανδημίας, θα έχουμε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Αν αυτή θα είναι σε 2 μήνες ή σε 4 μήνες, δεν μπορώ να σας πω με μαθηματική βεβαιότητα, αλλά η εκτίμηση η διεθνής είναι ότι φέτος θα έχουμε έναν υψηλότερο πληθωρισμό, ο οποίος όμως θα αρχίσει να μειώνεται καθώς θα περνάμε στο δεύτερο μέρος τέτοις, και προφανώς θα μειωθεί στη συνέχεια και το 23, και θα έχουμε στην πραγματικότητα μείωση τιμών. Δεν θα έχουμε μόνο αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, θα έχουμε σε κάποιους τομείς και μείωση τιμών, γιατί είχαν αυξηθεί προβολικά. Ωραία. Θέλω να κάνω μια βασική ερώτηση. Και αυτό είναι ένας λόγος να
περιμένουμε να αναπτυχθεί η οικονομία και να μην βιαζόμαστε για ό,τι. Ωραία, θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί το κομμάτι της ανάπτυξης οικονομίας περνάει και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και θέλω να μου πείτε διάφορα πράγματα εκεί. Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Υπουργέ, προσφεύγουν σε ένα μέτρο που είναι δραστικό και το ξέρετε πολύ καλά, είναι η μείωση των φόρων στα ενεργειακά αγαθά. Είναι προφανές ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι όμως και των φορολογικών εσόδων που έχει η χώρα μας. Θα μπορούσε να υπάρξει παράθυρο για έστω για μία προσωρινή μείωση στο φόρο στα καύσιμα ή στο φόρο στην ενέργεια για να υπάρξει ανακούφιση στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Ακούστε, το ηλεκτρικό, το οποίο είναι αυτό που κυρίως ανεβαίνει, έχει πάρα πολύ χαμηλό φόρο. Έχει 6% φόρο. Οι παρεμβάσεις που κάνουμε στο ηλεκτρικό είναι πολύ μεγαλύτερες από το 6%. Συνεπώς, και ούτε μπορούμε να πάμε σε μηδενική φορολογία στον ηλεκτρισμό. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Τα καύσιμα τώρα δεν έχουν αυξηθεί με τον ίδιο τρόπο που έχει αυξηθεί το φυσικό αέριο. Τα καύσιμα έχουν επανέλθει περίπου στο 19 ή λίγο παραπάνω. Εντάξει, 2 ευρώ τώρα η αμόλυβδη, κύριε Υπουργέ, είναι 2 ευρώ η αμόλυβδη τώρα. Ο κόσμος ναι, πιέζει αλλά, να πει. Δεν είναι μια τιμή η οποία είναι φυσιολογική τιμή. Είναι μια τιμή που την είχαμε ξανά το 12 και το 13. Είχαμε για την ακρίβεια παραπάνω μεγαλύτερη τιμή. Και είναι μια τιμή, αν κοιτάξετε το Brent, είναι μια τιμή που είναι περίπου 6-7-10% πάνω από την τιμή του 19. Κατά τη γνώμη μου είναι προσωρινή, διότι και αυτό οφείλεται στην ιστορία της Ουκρανίας. Το κυριότερο όμως είναι ότι ο φόρος στα καύσιμα είναι ένας αντιστρόφος προοδευτικός φόρος. Η μείωση θα ήταν ένας αντίστροφος προοδευτικός φόρος. Δηλαδή τι γίνεται. Τα καύσιμα, τα πιο φτωχά νοικοκυριά τα χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο, διότι δεν έχουν αυτοκίνητο. Ο βαρύς φόρος στα καύσιμα είναι στην βενζίνη. Και είναι τεράστιος ο φόρος. Τα φτωχά νοικοκυριά δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώς να το κάνουμε. Το μεγαλύτερο κομμάτι των συνταξιούχων, πάρα πολύ άνεργοι κτλ., δεν έχουν αυτοκίνητο. Αυτοί δε που έχουν 2 ή 3 αυτοκίνητα, που δεν τις λες και τους φτωχούς της κοινωνίας, θα ωφεληθούν περισσότερο. Οπότε, να κάνουμε μία μείωση φόρου που θα ωφελεί κατά κύριο λόγο τους πιο πλούσιους και δεν θα παρεμβαίνει καθόλου, θα αφήνει απροστάτευτους τελείως τους φτωχότερους. Φαίνεται παράλογο. Ιδίως όταν έχουμε κάνει διπλασιασμό του οτιδόματος θέρμανσης, οπότε καλύπτουμε το θέμα των καυσίμων θέρμανσης, που είναι αυτό που καίει, και θα καίει ας πούμε τα νοικοκυριά για ένα ακόμη δίμηνο, τρίμηνο. Μετά θα περάσει ο Μάρτης Παλουκογδάρτης, θα πει ο Απρίλης και θα μπορέσουμε να επανέλθουμε, ελπίζω, σε κάποια καλύτερη. Ωραία. Κατάσταση. Λοιπόν, προφανώς οι αυξήσεις είναι ένας παράγοντας. Το άλλο κομμάτι όμως είναι η ανάπτυξη. Και εδώ έχουμε ένα μεγάλο εργαλείο που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία, τα οποία πρέπει όμως να τρέξουν και πολύ γρήγορα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έχουμε τη δυνατότητα να υπάρχει δανεισμός επιχειρήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και υπάρχει με ένα πολύ μεγάλα έργα αστικών αναπλάσεων και στο λεκανοπέδιο. Βλέπω 1,7 δισεκατομμύρια και στην πολιτική προστασία. Το ζήσαμε την αποτυχία, αν θέλετε, της κρατικής μηχανής στο πρόσφατο χιονιά. Θέλετε να μας πείτε πώς βαδίζουμε και πώς προχωράμε σε αυτό το κομμάτι, κύριε Υπουργέ? Βέβαια, έχουμε ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο ήδη έχει αρχίσει και ενεργοποιείται. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα παρουσιάζει η κυρία Κεραμέως τη δυνατότητα που δίνουν στους εκπαιδευτικούς με όλη αυτή την πορεία της εκπαιδεύσης να αποκτήσουν τη δική τους συσκευή που να την χρησιμοποιούν και στο σπίτι και στο σχολείο, όπως απέκτησαν οι μαθητές με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βέβαια αυτές οι συσκευές θα είναι μαζί με ένα application που θα επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών την ηλεκτρονική. Κάτι που ήταν αδιανόητο, όπως ξέρετε, μέχρι πρότινος, και είναι μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο που γίνεται η εκπαίδευσή μας. Έχουμε τις αστικές αναπλάσεις, όπως αναφέρετε. Ξεκινάμε από το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, από τον Πειραιά που έχει το δικό του έργο στην
Στην ανάπλαση του Φαλήρου, λέτε και. Στην ανάπλαση πριν από το Φαλήρο, από τον Πειραιά. Από τον Πειραιά, ναι. Στο Φαλήρο και μετά πηγαίνουμε με ένα έργο που θα πάει από την ουσία εκεί πέρα που θα τελειώνει ο Πειραιάς μέχρι, αν θυμάμαι καλά, την Βουλιαγμένη. Την Βούλια και την Βουλιαγμένη. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει ένα κομμάτι της Αθήνας που ήδη είναι κέντρο ανάπτυξης. Έχουμε την διπλή ανάπλαση. Αφορά αυτό περισσότερο του Παναθηναϊκού, αλλά όχι μόνο. Αφορά και δύο τεράστιες περιοχές της Αθήνας που θα αναπτυχθούν πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες αστικές αναπλάσεις και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και σε διάφορες περιοχές της χώρας, με κυρίως αναπτυξιακό πρόσημο, που θα αυξήσουν την πραγματικότητα, όχι μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά και την αξία πολλών εκατοντάδων, πολλών χιλιάδων ή δεκάδων χιλιάδων ακινήτων. Γιατί έχει αξία να αξιοποιούμε όλον αυτό το πλούτο που έχουμε, τον αστικό και τουριστικό. Και βεβαίως έχουμε και μεγάλα πακέτα ιδιωτικών επενδύσεων, τόσο για τους μικρομεσαίους όπου δίνουμε επιδοτήσεις. Θα ανοίξει το πακέτο σε λίγο για την ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων και αμέσως μετά για το εξοικονομώ και την ενεργειακή παραγωγή των μικρομεσαίων. Θα ανοίγει τώρα το πακέτο για τον αγροτοδιατροφικό τομέα. Και βεβαίως έχουμε το μεγάλο εργαλείο των δανείων που είναι για κάθε είδους επιχειρήσεων αν θέλουν να στραφούν προς την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή αναβάθμιση και την εξωστρέφεια και την έρευνα και ανάπτυξη. Ωραία. Και να κλείσουμε με αυτό το οποίο είπα και προηγουμένως, γιατί το ζήσαμε και με το χιονιά. Και άκουσα πολλούς και δημάρχους και περιφερειάρχες και γενικότερα εμπλεκόμενους να μιλάνε ότι δεν υπάρχουν πόροι και ούτω καθεξής. Και έχετε δώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση το πρόγραμμα Τρίτσης. Ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει τις υποδομές και έρχεται και ένα πακέτο 1,7 δισεκατομμυρίων για την πολιτική προστασία. Χρήματα υπάρχουν. Το ζητούμενο είναι μπορούν να τα εκμεταλλευτούν, μπορούν να τα απορροφήσουν οι αρμόδιοι για να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Να μην συζητάμε δηλαδή για ελλείμματα στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην πολιτική προστασία. Προφανώς. Για την πολιτική προστασία το πακέτο είναι πολύ μεγάλο. Θα χρειαστεί όμως οι διαδικασίες θα πάρουν 2 με 3 χρόνια. Διαγωνισμοί, κατασκευές, μηχανήματα, συντονισμός όλων των συστημάτων θέλει με 2 με 3 χρόνια. Ενδιαμέσως πρέπει να ό,τι έρχεται, αν θέλετε, παραλαμβάνεται να μπαίνει στη μάχη πάρα πολύ γρήγορα και πρέπει και ο συντονισμός και η προβλεπτικότητα να βελτιωθεί όσο γίνεται παραπάνω. Σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, έχει σημασία τα προγράμματα της Τρίτης να έρθουν οι Δήμοι και να βάλουν τέτοιες υποδομές με την έννοια ότι να μην κάνουν πράγματα με μικρή αποτελεσματικότητα που είναι ψηφοθυρικά, αλλά να σκεφτούν ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο μακρόχρονη κλιματικής κρίσης και θα συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα συνεχώς, συνεπώς πρέπει να προετοιμαστούν. Και τέλος, αλλά πρέπει να προετοιμαστεί και ο ιδιωτικός τομέας. Έχουμε αυτή τη στιγμή τα τεράστια οικονομώ που βγαίνουν και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά και πρέπει να αξιοποιηθούν και ο ιδιωτικός τομέας, ειδικά ο αγροτικός, και αυτός να αξιοποιήσει τα εργαλεία τα επενδυτικά και να επενδύσει, διότι οι καλλιέργειες θα είναι πολύ πιο ευάλωτες στα κλιματικά φαινόμενα. Θα έχουμε δηλαδή μεγάλες καταστροφές και δεν θα μπορεί ο κρατικός προβληματισμός συνεχώς να έρχεται και να το λύνει. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρος ο σχεδιασμός. Η ευχή όλων μας είναι να έχουμε μια σταθερότητα στο 2022. Και μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε με αυτή. Οι προβλέψεις για τον τουρισμό. Πάντοτε ο τουρισμός είναι ένα πολύ σημαντικός παράγοντας και σημαντικός πόρος εσόδων. Ποια είναι για το 2022, κύριε Υπουργέ? Η προβλέψη είναι... Μας ακούει ο κύριος Χυλακάκης. 80%. Συγγνώμη, δεν σας χάσαμε, αν μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί χάσαμε λίγο. Οι προβλέψεις είναι πολύ καλύτερες από αυτές που βάλαμε στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό είχαμε βάλει 80%. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να είμαστε στο 80%. Θα πάμε καλύτερα.
πόσο καλύτερα θα το δούμε. Είδαμε τον επικεφαλής της TUI να μιλάει για πάνω από το 19. Θα δούμε πού θα πάει. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για τον τουρισμό και για τις επενδύσεις. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Να